Το παρατεταμένο καλοκαίρι, οι αυξημένες θερμοκρασίες και η υγρασία απειλούν την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς ευνοούν την αύξηση του πληθυσμού του δάκου, που επηρεάζει τόσο την ποσότητα, όσο και την ποιότητα της οδειάς. Είμαστε γρήγορες, άλλωστε έχουμε ανά 20 ημέρες, κάνουμε και συσκέψεις διαδικτυακές, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Οπουδήποτε έχουμε αύξηση των δακοπληθυσμών, συνεχίζουμε τους πληθυσμούς. Είμαστε σε ετοιμότητα, προκειμένου οι ελιές μας να είναι καθαρές. Με τα καμπανάκια να χτυπούν, όσο ο καιρός δεν δείχνει να αλλάζει, στην περιφέρεια Κρήτης οι ψεκασμοί συνεχίζονται και θα συνεχιστούν, όπως είπε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ανάλογα με την εικόνα που δείχνουν οι περιοχές. Οι πληθυσμοί ανεβαίνουν με γεωμετρική πρόοδο. Βλέπουμε, ας πούμε, σε μια παγίδα 30 δάκους τη μία μέρα και μετά από 2-3 μέρες μπορεί να δεις 70, 80, 100 μέσα. Άρα επιβάλλεται, νομίζω, να κάνουμε κάποιους ψεκασμούς ακόμα. Ενώ τους θερινούς μήνες οι ψεκασμοί επικεντρώνονται σε περιοχές με υψηλό υψόμετρο, πλέον το ζήτημα της αύξησης των δακοπληθυσμών έχει διευρυνθεί, με τους παραγωγούς να πρέπει εκτός από το πρόγραμμα δακοπροστασίας και ψεκασμών της περιφέρειας να ψεκάσουν και οι ίδιοι άμεσα, με τη σοδειά φέτος να δείχνει ότι έχει καλύτερη εικόνα από πέρυσι. Και η παραγωγή να είναι σε γρήγορση, άλλωστε εμείς κάνουμε το πρόγραμμά μας ως περιφέρεια, το πρόγραμμα της δακοκτονίας, αλλά και η παραγωγή από την πλευρά τους κάνουν τους ψεκασμούς τους με τρόπο όπου πρέπει να προσέχουμε, την ποιότητα του ελαιολάδου, να προσέχουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να είναι ποιοτικό, γιατί μόνο έτσι το ελαιόλαδό μας θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικό και να κατακτήσει όλες τις αγορές. Στην Ιεράπετρα, που οι παγιδοθέτες ήδη έχουν πιάσει δουλειά, η αύξηση φτάνει το 20 και 30%. Ήδη, μάλιστα, ο συνεταιρισμός έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, προτρέποντας τους παραγωγούς να προχωρήσουν σε ψεκασμό. Από την προηγούμενη φορά έχουμε μία αύξηση του δάκου ένα 20 με 30%. Μετά από 2 χρόνια μεγάλης ξηρασίας, τα δέντρα έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, οπότε η παραγωγή προβλέπουμε να είναι αρκετά μειωμένη, να είναι γύρω στο 50 με 60% από όσο ήταν τα προηγούμενα καλά χρόνια η παραγωγή μας. Οι εκτιμήσεις για το ελαιόλαδο, ποσότητα και τιμή, δείχνουν να είναι ενθαρρυντικές, αφού με μια τιμή γύρω στα 6 ευρώ και ποσότητα που δύναται να φτάσει τους 80.000 τόνους, στο νησί δεν είναι απίθανο να εισρεύσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ.